Μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για τον ανεξάρτητο βουλευτή από την Αχαΐα, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, με όλα αυτά που ακούσατε. Να δούμε το βίντεο. Σπαρακτικά λόγια που προκαλούν συγκίνηση. Ο πόνος της μάνας και του πατέρα της ανίποτος. Μια περιπέτεια που συγκλώνησε τη χώρα με κατάληξη τραγική. Η 16χρονη Νίκη έδωσε τη μεγάλη γενναία μάχη, αλλά αυτή τη φορά δεν κατάφερε να βγει νικήτρια. Αυτό που όλοι φοβόντουσαν και πολλοί θεωρούσαν αναπόφευκτο τις τελευταίες μέρες, ανακοίνωσαν το απόγευμα με κοινή ανάρτηση στο Twitter ο Νίκος Νικολόπουλος και η γυναίκα του Τασία Μανολοπούλου. Άγγελος ήρθες, άγγελος έφυγες. Σπουδαία έζησες και ακόμα πιο σπουδαία πας εκεί ψηλά. Η ψυχή σου δεν τέριαξε ποτέ στον κόσμο μας. Αλλά με το σώμα σου, ίσως βοηθήσεις κάποιους άλλους να ζήσουν πιο αξιοπρεπή και εύκολη ζωή. Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες. Σ' αγαπάω απέραντα. Είσαι η νίκη μου, η νικήτρια και για πάντα. Ο Γολγοθάς για τη 16χρονη και την οικογένειά της είχε ξεκινήσει το Σάββατο 28 Μαΐου στο σπίτι του στην Πάτρα. Με τον Νίκο Νικολόπουλο να περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε με δάκρυα στα μάτια. Σηκώθηκε να κάνει εμετό. Νομίζαμε ότι την ενόχλησε το φαγητό, αλλά άρχισε να βγάζει αφρούς από τη μύτη. Έκανε σπασμούς. Κάλεσα αμέσως το ΕΚΑΒ. Ήρθαν γρήγορα. Τη βάλαμε στο καροτσάκι και της κρατούσα το κεφάλι. Δεν προλαβαίνουμε για το νοσοκομείο του Ρίου. Γρήγορα για Άγιο Ανδρέα, που είναι δίπλα, μου λέει ο τραυματιοφορέας. Τι είπες, ρε άνθρωπε, του φωνάζω. Κατεβάζουν την Νίκη τρέχοντας. Στα 5 λεπτά μαζεύτηκαν γιατροί από όλους τους ορόφους. Το παιδί ψυχοραγούσε. Έπεσαν πάνω του. Είχε υποστεί εγκεφαλικό και πνευμονική εμβολή. Το βλέπω μπροστά μου τώρα. Ο Νίκος Νικολόπουλος συγκλονίζει. Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή δεν του δίνουν ελπίδες για το παιδί του. Είμαστε στο νοσοκομείο και σχεδόν ταυτόχρονα παθαίνει καρδιακή ανακοπή. Από εκείνη την ώρα είναι κλινικά νεκρή. Διακομίζεται τελικό στο Ρίο. Μας έφυγε μέσα από τα χέρια. Από το πουθενά. Πώς να το δεχτώ αυτό. Ο πατέρας και η μητέρα της Νίκης αποφασίζουν να δωρήσουν τα όργανα του παιδιού τους για να σώσουν ζωές. Το μεγαλείο ψυχής που δείχνουν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους σκορπά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα. Η Νίκη δεν αρρώστησε ποτέ. Ούτε καν πυρετό δεν ανέβαζε. 4 έχω, αυτό δεν το πήγα ποτέ σε νοσοκομείο. Παρά το πρόβλημά της, έκανε κολύμβηση από μικρή και ήταν πολύ καλή. Υγιέστατη, μας έλεγαν οι γιατροί, προπονητές και δάσκαλοι. Γιατί? Μη μας ρωτάς για την απόφαση να δώσουμε τα όργανα της Νικούλας μας. Είναι, όπως έγραψε και η Τασία, η συνέχεια του δρόμου που ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα της ζωής της. Το βασανισμένο κορίτσι παρέμενε στην εντατική από το προπερασμένο Σάββατο, όταν υπέστη πνευμονικό είδημα, εγκεφαλικό και ανακοπή καρδιάς. Ο Γολγοθάς της Νίκης όμως είχε ξεκινήσει από τους πρώτους μήνες της ζωής της, όταν οι γιατροί διέγνωσαν αυτισμό. Τι να κάνουμε. Μας έδωσε αυτό ο Θεός. Μπορεί για να γίνουμε καλύτεροι, μπορεί να μας δοκιμάσει. Είναι μερικές φορές που είναι δύσκολα τα πράγματα. Για όλους. Όταν λες δύσκολα. Υπάρχουν κάποιες φορές που χάνεται ο έλεγχος, που μπορεί να γίνουν και ζημιές, ας πούμε. Όμως είναι για μας ευτυχώς πολύ λίγες αυτές οι φορές. Να μείνει κάποια στιγμή χωρίς κάποιον. Κάποιον. Όχι. Στο πλευρό του Νίκου Νικολόπουλου, νύχτα και μέρα, η σύζυγός του Τασία Μανολοπούλου. Όταν ένα αυτιστικό παιδί γεννιέται σε ένα αυτιστικό κράτος, το μόνο όνειρο που μπορούν να κάνουν οι γονείς του, η οικογένειά του, είναι να ζήσει με αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής, και ακόμα περισσότερο όταν αυτοί θα έχουν φύγει ή θα είναι ανήμποροι να το διαχειριστούν. Η εικόνα εφιάλτης είναι αυτή του παιδιού σου δεμένου σε κάγκελα. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα ηρωικό στο να θες, αν μπορέσεις να βοηθήσεις, όσους ανθρώπους γίνεται να βελτιώσουν τη ζωή τους και να ζήσουν υγιείς και ευτυχισμένοι. Δεν είναι ηρωισμός, δεν είναι καλοσύνη. Ο ανεξάρτητος βουλευτής είχε συνειδητοποιήσει τη δυσκολία της κατάστασης από την πρώτη στιγμή. Η οικογένεια όμως αποφάσισε να κοιτάξει μπροστά και να χαρίσει ζωή μέσα από το θάνατο. Όσοι σε προσωπικό ή συλλογικό επίπεδο γνωρίζουν τι θα πει καθημερινός αγώνας και αγωνία για υγεία και ποιότητα ζωής, δεν έχουν ούτε δισταγμούς ούτε αμφιβολίες. Και η Ορθοδοξία, που στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου βλέπει την αντανάκλαση του Θεού, μέσω πολλών φωτισμένων μυαλών και εκπροσώπων της, έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί. Αν δεν πιστεύετε εμένα, πιστέψτε τον μακαριστό Χριστόδουλο που πριν 25 ολόκληρα χρόνια, ως Μητροπολίτης Δημητριάδος τότε, είχε πει: «Ο χριστιανισμός βλέπει τη μεταμόσχευση σαν πράξη αγάπης και θυσίας χάριν του συνανθρώπου».
Το πολιτικό γραφείο του ανεξάρτητου βουλευτή κατακλείζεται από μηνύματα απλού κόσμου που του ζητούν να κάνει κουράγιο, ενώ από το απόγευμα δέχεται συλληπιτήρια από βουλευτές και υπουργούς της κυβέρνησης που προσπαθούν να του συμπαρασταθούν για μια τραγωδία που απέφχονται όλοι οι γονείς του κόσμου. Περισσότεροι από 100 αυτοαποκαλούμενοι τσάμιδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών στα Τύρανα και προσπαθούν να εμποδίσουν την είσοδο στο κτίριο του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, που είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον ομολογό του Ντιτμίρ Μπουσάτη. Τον αποδοκιμάζουν και φωνάζουν προκλητικά συνθήματα. Η ελληνική αποστολή διέψευσε φημολογούμενη πρόταση των Αλβανών να μπει ο Έλληνας υπουργός από την πίσω πόρτα στο Αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να μην έρθει σε επαφή με τους θερμοαίμους τσάμιδες. Οι Αλβανοί αστυνομικοί που αρχικά δεν εμποδίζουν τους διαδηλωτές αναγκάζονται μετά από εντολή της κυβέρνησής τους να τους απομακρύνουν σε μικρή απόσταση, όπου συνέχισαν μέχρι το τέλος της συνάντησης να φωνάζουν ανθεληνικά συνθήματα. Την ατμόσφαιρα είχαν ήδη ηλεκτρήσει δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος λίγες ώρες πριν φτάσει στα Τύρανα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, έθεσε θέμα τσάμιδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωτής της διαδήλωσης στο Αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν το Κόμμα των Τσάμιδων Δικαιοσύνης, Ένταξης και Ενότητας, το οποίο συμμετέχει στην κυβέρνηση Ράμα με υφυπουργούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών από χθες είχε στείλει αυστηρό μήνυμα στα Τύρανα, τονίζοντας ότι η Αλβανία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η ευρωπαϊκή της πορεία εξαρτάται από την πιστή εφαρμογή των 5 αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων είναι και ο σεβασμός της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, ενώ σήμερα ο κύριος Κοτζιάς επισήμανε. Θα πρέπει να προσέχουμε όταν μιλάμε για τους τσάμιδες. Δεν εννοούμε καμιά ομάδα Αλβανών πολιτών και ασφαλώς δεν εννοούμε την Αλβανία. Ορισμένοι θέλουν να ταυτίσουν τους συνεργάτες με το γερμανικό ναζισμό με κάποια ομάδα Αλβανών πολιτών που ζούσαν πάντα στην Αλβανία και δεν έζησαν ποτέ στην Ελλάδα. Και μετά να ταυτίσουν και αυτούς με όλη την Αλβανία. Δίκαιο απέναντι από την Αγία Σοφιά στέκεται το καμάρι του Ισλαμικού κόσμου, τον Μπλετζαμί, που λειτουργεί κανονικά. Δίκαιο αν η Κωνσταντινούπολη έχει άλλες 3.000 τζαμιά. Η πρόκληση των Τούρκων δεν έχει προηγούμενο. Έκαναν πραγματικότητα την εξαγγελία τους και μετά από 86 χρόνια μετέτρεψαν την Ορθόδοξη Εκκλησία σε τζαμί. Από χθες και για 30 ημέρες, όσες δηλαδή διαρκεί το Ραμαζάνι, μέσα στον σπουδαιότερο καθεδρικό ναό της Χριστιανοσύνης, διαβάζεται το Κοράνι στο πλαίσιο αφιερωματικής εκπομπής του κρατικού καναλιού TRT για τον Ιερό Μήνα των Μουσουλμάνων. Παγίδευε έφηβες και ασελγούσε σε βάρος τους τον δρόμο για το σχολείο. Οι άνδρες ομάδας Δίας έπιασαν τον φερόμενο ως δράκο με το ποδήλατο, την ώρα που ετοίμαζε ακόμα μια επίθεση σε ένα 12χρονο κορίτσι στη Τραπετσόνα μπροστά στα μάτια του πατέρα της. Δείτε τη συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα την ώρα που ο δράστης πέφτει στα χέρια της αστυνομίας. Είχε πάει στη γειτόνισσα και ζήτησε χρήματα. Κατόπιν πλησίασε την κόρη μου και τη ζήτησε να δει τι ράτσε το σκυλί, πώς τη λένε, πώς λένε το σκυλάκι. Εκείνη τη στιγμή κατέβαινε προφανώς η ομάδα Δίας και εκείνος έκανε να φύγει προς το αντίθετο ρεύμα και στα 10 μέτρα εδώ συνελήφθη. Στο σημείο της σύλληψης φτάνει ένας ακόμα πατέρας. Ο 46χρονος φερόμενος ως δράκος έχει μόλις επιτεθεί και στην κόρη του. Έχει καλέσει και αυτό στην αστυνομία. Από ό,τι μάθαμε από τον γονέα, τον οποίο τον αναγνώρισε, κάνει και την καταγγελία και τον καταδίω εκεί μαζί με τους αστυνομικούς στην ομάδα Δίας, γιατί την καθοδηγούσε τηλεφωνικώς. Μας είπε ότι ήταν. Αυτό από τις μάρτυρες, το οποίο πραγματικά το παιδί το είδε μπροστά στα μάτια του ότι το ακούμπησε, δηλαδή έπιανε ό,τι μπορούσε να πιάσει και κατόπιν προσπαθούσε ίσως να τους τραβήξει κάποιο χώρο τον οποίο δεν μπορεί να σου πω αυτή τη στιγμή. Ο 46χρονος προσπαθεί να ξεφύγει. Έχει πάντα μαζί του ένα ποδήλατο για να χάνεται στα στενά πριν γίνει αντιληπτός. Όμως οι αστυνομικοί τον καταδιώκουν και τον εγκλωβίζουν λίγα μέτρα από το σημείο που επιτέθηκε στη 12χρονη. Βλέπω από εδώ ένα ποδήλατο γρήγορα έτσι να τρέχει αυτός από το πεζοδρόμιο. Και στη γωνία, στην κολόνα, ξαφνικά η αστυνομία από εδώ και από εκεί τον πιάνουν. Λίγα λεπτά αργότερα φτάνει και ένας γονιός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες καθοδηγούσε τους αστυνομικούς από το τηλέφωνο για τον συγκεκριμένο άνδρα που φέρεται νωρίτερα να είχε κάνει επίθεση στο δικό του παιδί. Στο
Στο αστυνομικό τμήμα φτάνουν συνεχώς γονείς με τα κορίτσια τους. Έχουν δεχτεί επίθεση από τον ίδιο άντρα, τον οποίο αναγνωρίζουν. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 46χρονος φερόμενος ως δράκος έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον 27 μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Είδα τουλάχιστον 6 κοριτσάκια 7 να μας λένε τι ακριβώς είχε συμβεί. Είχε πιάσει σε όλο το σώμα τους ακούμπα γιατί τους έλεγε ότι ήταν γνωστός του πατέρα τους, ότι έχει βάψει το σπίτι, ότι τέλος πάντων είναι κάποιο οικείο, κάποιο γνωστό πρόσωπο. Και τα κοριτσάκια πραγματικά είχαν τρομάξει. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 46χρονος αλλοδαπός κυκλοφορούσε με το ποδήλατό του έξω από σχολεία και προσέγγιζε μαθήτριες ηλικίας 13 έως 15 ετών. Στη γειτονιά του δράστη, στο Κερατσίνι, μιλούν για έναν άνθρωπο που δεν είχε πολλές επαφές με κανέναν. Ήταν άνεργος, οικοδόμος, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Έφευγε με το ποδήλατό του εκεί, όπου πήγαινε, ξέρω εγώ, επειδή δουλεύω εδώ κοντά. Ο 46χρονος, φερόμενος ως δράκος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες της ασέλγειας, της κλοπής και της απήθειας. Αύριο το πρωί θα απολογηθεί στον ανακριτή. Ο Βασίλης Κίτος έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Παίρνει τελείως άλλη τροπή από αυτή που αρχικά φαινόταν ότι έχει αυτή η υπόθεση, αυτή η έρευνα, Βασίλη. Νίκο, δια του αποκλεισμού, η ασφάλεια Αττικής προσπαθεί να διαγράψει έναν-έναν τους φίλους ή τους ακόμη και συγγενείς που πιθανόν να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχει το δαχτυλικό αυτό αποτύπωμα στο κλιμακοστάσιο που προσομοιάζει όμως, όπως διαπιστώθηκε στην πορεία, με το αποτύπωμα ενός άνδρα 61 ετών, ο οποίος ήταν πολύ φίλος με την άτυχη Ελευθερία Αγραφιώτη. Αυτό όμως, Νίκο, ασφαλώς και δεν φτάνει. Ωστόσο, η ασφάλεια έχει ξεκαθαρίσει ότι σε μία τουλάχιστον περίπτωση η οικονομική διαφορά, η συνομιλία δηλαδή που είχε έξω από μία καφετέρια η άτυχη 69χρονη, αφορά τα κοινόχρηστα. Τα 300 περίπου ευρώ κοινόχρηστα που τις χρώσταγαν ως διαχειρίστρια. Επειδή το έγκλημα έχει γίνει σε ένα χώρο, ο οποίος δεν είναι χώρος που πήγαινε συχνά η γυναίκα, και μετά έχουν ακολουθήσει όσα έχουμε αναλυτικά πει, ή θα πρέπει να πήγε μαζί με το δράστη εκεί, ή να έδωσε ραντεβού με το δράστη, ή εκείνος να την παρακολουθούσε και να της έστησε καρτέρι. Γιατί είναι περίεργο το ότι γίνεται εκεί, και έχει και ένα στοιχείο ακόμα, δεν υπάρχει κάποιο πυροβόλο όπλο, κάποιο μαχαίρι, δηλαδή σαν να υπήρξε μια φιλονικία και εκείνος ή εκείνη, δεν το ξέρουμε, πιθανολογούμε ότι πρέπει να είναι άνδρας, να δολοφόνησε τη γυναίκα, πιθανώς και σε βρασμό ψυχής. Θέλω να πω, υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία προδίδουν ότι η έρευνα ίσως θα μπορούσε πιο εύκολα να προχωρήσει. Όλα δείχνουν, Νίκο, την τρίτη εκδοχή που είπες. Δεν είναι δηλαδή το στημένο που κάποιος περιμένει με ένα όπλο, με ένα μαχαίρι για να σκοτώσει, άρα έχει πάρει και μέτρα προστατευτικά. Εδώ μπορεί να έχουμε πιο ενθερμό κινήσεις. Όλα όμως δείχνουν ότι κάποιος την ακολούθησε και ειδικά από τη στιγμή που μπήκε με το αυτοκίνητό της στο πάρκινγκ, έτρεξε πεζός και την περίμενε να κατέβει. Όμως, Νίκο, από την ημέρα που σε κατάσταση σύψης βρέθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα και μετά, εκεί πέρα μπήκε μέσα από Νίκο πολλής κόσμος. Και ο χώρος αλλοιώθηκε, γιατί είδαμε την αστυνομία να πηγαίνει και μετά. Αλλά δυστυχώς είναι τόσα πολλά πλέον τα αποτυπώματα εκεί μέσα που τρέχα γύρευα, που δεν μπορώ να βγάλεις άκρη. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.